Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Car Stories. Σήμερα θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στο θέμα της επιλογής μεταξύ καδένα και ημάντα χρονισμού, εξετάζοντας λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, αλλά και τις επιπτώσεις στην καθημερινή χρήση και συντήρηση του οχήματός μας. Αρχικά ας δούμε λίγο τι είναι ο ημάντας και τι η καδένα χρονισμού. Ο ημάντας χρονισμού είναι ένας λαστιχένιος ενισχυμένος ημάντας που συγχρονίζει την κίνηση του στροφαλοφόρου και του εκκεντροφόρου άξονα, εξασφαλίζοντας ότι οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν στο σωστό χρόνο. Η καδένα χρονισμού, από την άλλη, είναι μια μεταλλική αλυσίδα που εκτελεί την ίδια ακριβώς λειτουργία, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ας δούμε τώρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του ημάντα χρονισμού. Πλεονεκτήματα. Αθόρυβη λειτουργία, ο ημάντας λειτουργεί πιο αθόρυβα πάντα σε σχέση με την καδένα, έχει χαμηλότερο κόστος κατασκευής αλλά και αντικατάστασης, είναι πολύ φθηνότερο και το συνολικό κόστος κυμαίνεται ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο του κινητήρα. Ο ημάντας είναι ελαφρύτερος, συμβάλλοντας τη μείωση του συνολικού βάρους του κινητήρα, αλλά έχει και μειονεκτήματα. Περιορισμένη διάρκεια ζωής, ο ημάντας απαιτεί αντικατάσταση κάθε 60 έως 100-120 ανάλογα χιλιάδες χιλιόμετρα, ανάλογα με τις προδιαγραφές πάντα του κατασκευαστή. Ο ημάντας είναι ευαίσθητος σε θερμοκρασίες και υγρασία, με κίνδυνο θράψης αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως. Υπάρχει επίσης κίνδυνο σοβαρών βλαβών. Η θράψη του ημάντα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στον κινητήρα, όπως κάμψη βαλβίδων ή καταστροφή εμβόλων, οπότε πρέπει πάντα να προσέχουμε τους χρόνους αλλαγής. Πλεονεκτήματα τώρα και μειονεκτήματα της καδένας χρονισμού. Τα πλεονεκτήματα: μεγάλη διάρκεια ζωής, η καδένα είναι σχεδιασμένη να διαρκεί όσο και ο κινητήρας, με πολλούς κατασκευαστές να μην ορίζουν καν συγκεκριμένο διάστημα αντικατάστασης. Ανθεκτικότητα: η μεταλλική κατασκευή της καδένας, όπως καταλαβαίνετε, την καθιστά ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις και είναι ιδανική για κινητήρες υψηλών επιδόσεων. Λιγότερη συντήρηση: η καδένα απαιτεί λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με τον ημάντα, μειώνοντας το κόστος συντήρησης μακροπρόθεσμα. Βέβαια, έχει και μειονεκτήματα. Πρώτον, ο θόρυβος. Η λειτουργία της καδένας είναι πιο θορυβώδης σε σχέση με τον ημάντα. Βάρος και κόστος: η καδένα είναι βαρύτερη αλλά και ακριβότερη στην κατασκευή και αντικατάσταση, με το κόστος να είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον ημάντα, το λαστιχένιο. Πιθανότητα φθοράς: αν και σπάνια, η καδένα μπορεί να παρουσιάσει φθορά ή να χαλαρώσει απαιτώντας επισκευή. Οπότε η επιλογή μεταξύ ημάντα και καδένας χρονισμού εξαρτάται από τις ανάγκες αλλά και τις προτιμήσεις του οδηγού. Ο ημάντας προσφέρει πιο αθόρυβη λειτουργία και χαμηλότερο αρχικό κόστος, αλλά απαιτεί τακτική αντικατάσταση. Η καδένα, από την άλλη, προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λιγότερη συντήρηση, αλλά με υψηλότερο αρχικό κόστος και πιθανό θόρυβο. Η σωστή συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση των εξαρτημάτων είναι κρίσιμες για την αποφυγή σοβαρών βλαβών αλλά και την εξασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας του κινητήρα μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο να κατανοήσετε καλύτερα τις διαφορές μεταξύ ημάντα και καδένα χρονισμού. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα και ενδιαφέροντα βίντεο που ανεβαίνουν και μείνετε συντονισμένοι στο Car Stories για περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον κόσμο του αυτοκινήτου. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, από μένα και μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς και να απολαμβάνετε την οδήγηση. Γεια χαρά σε όλους!